άκουσα τη συζήτηση χθες εκεί με τη Μαρία και με προβλημάτισε αυτή η εικόνα που μπορεί να βγαίνει προς τα έξω για σας. Γιατί εγώ είχα μια διαφορετική εικόνα και την είχα εκφράσει τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι είσαστε ζευγάρι, από τα ζευγάρια εδώ μέσα που θα μπορούσαν να πάνε για γάμο. Γιατί αφενός σε 35 εσύ, αφετερού είναι 30 ή 31 ή Εύη. Λίγο νομίζω σαν ιδιοσυγκρασία ταιριάζεται. Και αν έκανα κάποιους που να ήταν match, perfect match που μπορεί να ταιριάζουν να πάει μπροστά και εσάς θα έλεγα. Βάσει των συνθήκων ρε παιδί μου όλα και ηλικία και όλα. Και τώρα αυτό που είπε λίγο με προβλημάτισε η Μαρία. Τη δικαιολογώ σε ένα σημείο στο ότι είναι αυτό που είπα ότι εμείς έχουμε μπει εδώ μέσα πιο αργά. Ωραία, είμαστε δύο εβδομάδες στην ουσία με την Εύα ρε παιδί μου σαν ζευγάρι. Εσείς είστε πιο παλιοί. Έχετε μεγαλύτερη οικειότητα. Μπορείτε να φιληθείτε, ξέρω εγώ γι' αυτά. Τώρα, ο κόσμος δεν ξέρω τι περιμένει για να καταλάβει αν έχει ο άλλος σχέση ή όχι το φιλί. Ναι, ναι, οκ. Okay. Μόνο αυτό είναι δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, πες ότι έδινα, ξέρω εγώ, ένα φιλί και δεν έλεγα ότι ήμουν, ξέρω εγώ, με την Εύα. Δεν ήμασταν μαζί σχέση κι αυτά. Οπότε, δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπουν και τι κάνουν. Εντάξει, εγώ όπως είπα και στην Εύα εχθές, δεν θα μου άρεσε, ας πούμε, ρε παιδί μου, και στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα να ξεκινήσουμε να φιλιόμαστε κι αυτά. Ναι, ναι, οκ. Okay. Γιατί όταν ξεκινάς μια σχέση, κάτι σου με ποιος το βλέπεις πιο σοβαρά. Ωραία. Πρέπει να είσαι και λίγο σίγουρος, δηλαδή, ας πούμε, για την επιλογή σου από αυτήν την άποψη. Και το πας αργά γιατί υπάρχει. Να περάσεις όλα τα στάδια, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένας ρομαντισμός. Αν στη δεύτερη-τρίτη μέρα ολοκληρώσεις όλη τη σχέση σου, ρε φίλε, μετά εντάξει.